φακός του Καλύμνο News βρίσκεται Πέμπτη απόγευμα στο στάδιο του νησιού μας. Τώρα ποια είναι η είδηση? Ο Κώστας Πιζάνιας, ένας νεαρός φέρελπης ποδοσφαιριστής που προπονείται με τον κύριο Ζερβό, καθηγητή φυσικής αγωγής, εξειδικευμένο στο ποδόσφαιρο, στην ομάδα των Αργοναυτών, έχει να μας πει κάτι. Κύριε Ζερβέ, για έλατε εδώ Παντελή μαζί με τον Πιζάνια. Καλώς τους και τους δύο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον προπονητή. Αργοναύτες. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Είχαμε ξεκινήσει εδώ και μια συνεργασία με το Ατρόμητο Αθηνών εδώ και 2,5 χρόνο. Ο σκοπός μας... Όταν λέμε Ατρόμητο Αθηνών, μιλάμε για την ομάδα που είναι στην Αλφα Εθνική, στο Περιστέρι. Μάλιστα. Μια συνεργασία με αδερφοποίηση μεταξύ των σωματείων, η οποία υπάρχει άμεση επικοινωνία των προπονητών του σκάουτινγκ με εμάς. Και ήδη τώρα έχει γίνει η πρώτη κίνηση με τον Κώστα, ο οποίος από τις αρχές Αυγούστου θα βρίσκεται στην Αθήνα σε όποιες τους μέσες εγκαταστάσεις και θα πλησιώσει την ομάδα της ΚΑΠΑ 15 του Ατρομήτου. Έρχονται ειδικοί εδώ στην Κάλυμνο και παρακολουθούν τα παιδιά σας του Ατρομήτου? Μια φορά το χρόνο έρχονται το Ατρομήτου αρχισκάουτρο κύριος Αποστόλου, αλλά πάμε και εμείς πάνω συχνά, πάμε πάνω στην Αθήνα, αλλά ο Κώστας, επειδή ήταν και στη μέλωση της μειωκτής Δωδεκανήσου, ο οποίος βρήκε και πρώτο σκόρερ στον όμιλο τη συμμετοχή του Δεκανήσου. Το διαλέξατε, το τσιμπήσανε δηλαδή. Λοιπόν, για να πάμε στον Κώστα. Κώστα, πόσο χρόνο είσαι? 14. Πας δηλαδή τώρα? Τι τάξη θα πας? Τρίτη γυμνασίου. Τρίτη γυμνασίου. Λοιπόν, πήρατε την απόφαση οικογενειακώς να φύγεις, να πας στην Αθήνα? Ναι. Θα παρακολουθείς σχολείο εκεί? Ναι. Μεγάλη απόφαση, Εντάξει. Για πες μου. Όταν το έμαθα χάρηκα, το συζήτησα και με την οικογένειά μου και με τον κύριο και συμφωνήσαμε όλοι. Και τον Αύγουστο θα πάω στην Αθήνα. Τι θέση παίζεις? Center for, δεκάρι, δεξί, extreme και αριστερό extreme. Αρίστε δηλαδή επιθετικός, έτσι. Ναι. Τι προσόντα έχει η Παντελή? Είναι πολύ ταχυδυναμικός, με καλή τρύπα και πολύ καλό σουτ. Έπρεπε να φύγει το παιδί, γενικά όλα τα παιδιά σε αυτή τη, με τέτοια στοιχεία που έχουν αυτό το ταλέντο από μικρή ηλικία πρέπει να φεύγουν για να μπορούμε να δουλέψουμε με πιο εξειδικευμένα άτομα και με μεγαλύτερο ανταγωνισμό, γιατί αυτό είναι το σημαντικό σημείο. Ο ανταγωνισμός ο οποίος δεν σε αφήνει εδώ στο νησιά λόγω του ότι μικρού πληθυσμού. Ναι, χρειάζεται άλλο κίνητρο, χρειάζεται άλλο κίνητρο. Πάντως νομίζω είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Δηλαδή, παιδί μικρό, μικρής ηλικίας να πάει στην Αθήνα και να μείνει σε εγκαταστάσεις μιας μεγάλης ομάδας. Θυμάμαι από τα παλιά χρόνια, από τη γενιά φρονιά, τη δικιά μου, η πρώτη που είχαν φύγει ήταν ο Παναγιώτης Οβούης με τον Γιώργο τον Ανθούλη, στον Ολυμπιακό και στην Γερμανία αντίστοιχα. Δεν νομίζω να έχει φύγει. Δεν έχει άλλο. Είναι πολύ θετικό το οποίο οι εγκαταστάσεις του Ατρομήτου είναι υπερσύγχρονες. Είναι σουρεαλιστές, είναι μετά το σχολείο. Τους παρακολουθούν, φαντάζομαι, έτσι. Ναι, ναι, όλα με τα φαγητά τους μέσα έχουν. Κώστα, πώς ήσουν με τα μαθήματα, για πες μου, τι βαθμούς πήρες? Βγήκαν το 16. Ωραία. Αν συνδυάζεις δηλαδή και τη γνώση. Εντάξει, γενικά δεν τα πάω καλά με τα μαθήματα. Πολύ. Έχεις αφοσιωθεί στο ποδόσφαιρο, Ναι, ναι, να ρίξει πιο. Εντάξει, τώρα μεγάλο ενδιαφέρον στο. Ναι, γιατί η γνώση είναι σημαντικό όπλο. Δεν μου λες κάτι, τώρα που θα αφήσεις εδώ την Γκάλυμνο τους φίλους σου? Εντάξει, θα σας αφήσουμε. Πάω για το καλό μου φυσικά. Θα μιλάμε κάθε μέρα, δεν τους ξεχνάω την ομάδα. Είμαστε μια οικογένεια, το ξέρουμε όλοι. Θα μιλάμε κάθε μέρα, δεν πιστεύω να με ξεχάσουν ούτε κι εγώ. Για πες μου το δικό σου, εσύ, έτσι. Είπε ο προπονητής σου ποιο είναι το προσόν, το δικό σου. Εσύ να μου πεις ποιο είναι το, αυτό που σε ξεχωρίζει και σε κάνει ένα καλό επιθετικό. Ξέρω εγώ. Πιστεύω υπάρχουν λίγοι αριστεροί. Α, είσαι αριστεροπόδαρος. Εντάξει. Λοιπόν, καλή επιτυχία να σου ευχηθώ. Να προσέχεις. Ο παπάς είναι ο Ιορδάνης. Ο οποίος είναι τώρα στο ψάρεμα. Ναι. Έτσι, στους κηφίες. Λοιπόν, θέλω να δω μια έτσι κίνηση του Κώστα. Ωραία, με ωραία. Την μπάλα. Εντάξει. Με αυτές τις όμορφες εικόνες από το δημοτικό μας στάδιο, με τον Κώστα Πιζάνια, ένα 14χρονο παιδί που θα φύγει να πάει στις εγκαταστάσεις του Ατρομήτου Περιστερίου
Το ρεπορτάζ μας τελειώνει. Με τις ευχές βέβαια να το συνοδεύσουν, να το δούμε να παίξει και στην πρώτη ομάδα.